Προλάβατε να μιλήσετε. Τα νέα μου, το πώς τα ξέρεις. Λίγο. Χάρηκα που τη γνώρισα, γιατί δεν την έχω ξαναδεί ποτέ. Σε γνωριζόσουμε με τη ΦΕΗ. Όχι, όχι, είχε έρθει μια φορά, δεν ήμουν εδώ. Και τώρα επιτέλους θα συναντηθούμε και με αφορμή ένα έργο ενός πάρα πολύ γνωστού δραματουργού, θεατρικού συγγραφέα, του Νόελ Κάουαρντ, στο οποίο πρωταγωνιστεί. Ναι, και το οποίο ουσιαστικά είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς ερωτικό τρίγωνο. Ναι. Γιατί ερωτικό μεταξύ δύο είναι, απλά είναι, μπαίνει ξόφαλτσα και ένα τρίτο στο τέλος. Δεν είναι τρίο, είναι τρίγωνο το οποίο κάνει πολλά ζευγάρια. Κάνει πολλούς συσχετισμούς ανά δύο. Αν τα λέω καλά, θα μας διορθώσει αν κάνουμε λάθος. Πώς έλεγε ρε παιδί μου ένα παλιό τραγούδι, μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι δίχως χάντρες. Εδώ είναι μια γυναίκα και τρεις άντρες. Πάλι κομπολόι δίχως χάντρες. Πώς το κομπολόι, το τέριαξε με τον Νόελ Κάουαρντ, δεν ξανά γίνει. Δεν ξέρω, πουλάκι μου, αυτή είναι η διαφορά μου με τους άλλους. Φέι μου, καλώς την. Μ' άρεσε πολύ η ελληνική εκδοχή. Τι να κάνω, κάπως έπρεπε να το ταιριάξω. Τι κάνετε? Χαίρετε, πώς είσαι? Καλά, χαίρομαι. Καλά, δεν το ήξερα ότι δεν γνωριζόσαστε και απορώ. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει δεν τον πέτυχα. Ούτε από κάπου αλλού σε κάποιο άλλο μέρος, δεν ξέρω. Έχουμε συναντηθεί, αλλά δεν έχουμε συστηθεί ποτέ. Τρακαριστή που λένε. Ελπίζω να μην μείνουμε στο τρακαριστή, στο τρακ και να είμαστε έτσι πιο. Όχι, όχι. Τι κάνεις, Φέη μου, για πες μου. Καλά, καλά. Ωραία, ήσυχα. Γυρίσματα, θέατρο. Ωραία πράγματα. Τα μυστικά της ΕΔΕΜ τελειώνουν φέτος ή συνεχίζονται και τον χρόνο? Α, τελειώνουνε. Ναι. Δεν ξέρω. Ακούω ότι μπορεί να συνεχιστούν κάποια επεισόδια τα οποία θα γυρίσουν, θα ολοκληρώσουμε εμείς φέτος του χρόνου, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Εμείς ξέρουμε ότι θα ολοκληρωθεί φέτος. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα στενοχωρηθεί, γιατί είναι μια σειρά που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Και εμείς θα στενοχωρηθούμε, γιατί έχουμε δεθεί τώρα 3 χρόνια. Θα είναι λίγο περίεργο. Αλλά απ' την άλλη, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος κάποια στιγμή. Και μπορεί και να μην είναι τόσο ωραία αν συνεχιστούν. Εντάξει, αλλά από ό,τι έχει δείξει το παρελθόν, δηλαδή το σύντομο παρελθόν, είναι ότι 3 χρόνια κύλησαν υπέροχα. Ναι, δεν το συζητώ. Δεν θα μπορούσαμε νομίζω να συνεχίσουμε και μια τόσο δύσκολη δουλειά αν δεν κυλούσε και καλά. Εσύ ακόμα εξακολουθείς να ταλαιπωριέσαι στην προσωπική σου ζωή μέσα στα μυστικά? Ή έχω και στιγμές χαράς. Έχω στιγμές χαράς, ναι. Είμαι σε καλύτερο δρόμο φέτος. Για πες μας έτσι δύο λόγια, γιατί μια και είναι πραγματικά ένα σύριαλ που αγαπάει ο κόσμος, να φέτος το περάσαμε έτσι. Έχω συναντήσει έναν καινούριο έρωτα. Κάτι που δεν πίστευα ποτέ. Δηλαδή η Εύα περίμενε ότι δεν πρόκειται να ερωτευτεί ποτέ ξανά μετά το Μάνο. Και τώρα ερωτεύτηκε. Με δυσκολίες βέβαια πάλι, αλλά νομίζω ότι θα ξεπεραστούν. Λες, ελπίζεις? Πιστεύω, ναι. Για να δούμε ό,τι αποφασίσει η Έλενα Κρήτα. Ελπίζω πως ναι, γιατί θα ήθελα αυτός ο ρόλος κάποια στιγμή να δει τη χαρά. Για πες μας τώρα για αυτό που λέγαμε για το θέατρο. Για το θέατρο. Είναι ένα έργο του Νόελ Κάουαρντ. Ο αγγλικός τίτλος είναι Design for Living. Λέγαμε και πριν ότι έχει γίνει και ταινία παλιότερα, αλλά είναι διασκευή του έργου η ταινία. Δεν έχει πολύ σχέση. Όταν λέμε παλιότερα, εννοούμε πολύ την παλιότερα. Εποχή του 35, πότε η ταινία έγινε το 33. Και... Το 33 γράφαν τόσο έτσι προχωρημένα θέματα. Κοίταξε, ο Νόελ Κάουαρντ είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση για το αγγλικό και το παγκόσμιο θέατρο. Ήταν ένας άνθρωπος ομοφιλόφιλος, ο οποίος έγραφε για την καλή κοινωνία, για τους όμορφους ανθρώπους, για τους αριστοκράτες, τους κοσμοπολίτες, την καλή ζωή, τη μεγάλη ζωή. Έκανε αυτό που λέμε υψηλές κωμωδίες, καλά τα λέω, high comedies. Ναι. Δηλαδή, τον ειδικό να τα πει, γιατί με ανθρώπους που εξτομίζουν πνευματώδεις ατάκες, είναι μποέμ, τους αρέσει η ελευθερία, ψάχνονται. Και όταν λέμε ψάχνονται, εννοούμε ψάχνονται εφόσον έχουν λυμένα τα προβλήματά τους. Ψάχνονται ερωτικά, κοινωνικά, πώς τα... Πνευματικά, καλλιτεχνικά. Και δημιουργούν καινούργια σχήματα πάντα. Όλα. Αυτή λοιπόν, αυτό το είδος η κωμωδία άρεσε πάρα πολύ στο Hollywood, αλλά δεν μπορούσε να μεταφερθεί ακριβώς όπως ο Κάουαρντ την έγραφε. Γι' αυτό λοιπόν στην εποχή του, τότε, δεκαετία 20-30 που ξεκίνησε, λίγο διασκευάζονταν προς το ηπιότερο. Ναι, λίγο, ναι, με έναν πιο ελαφρύ τρόπο και όχι τόσο hardcore όσο είναι το, ουσιαστικά το έργο. Το έργο είναι δραματικό? Όχι, δεν το λες δραματικό. Έχει στοιχεία κωμωδίας, είναι ευχάριστο. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι δραματικό. Ευχάριστο για μας που το βλέπουμε, εσείς που το βιώνετε πάνω. Και για μας, πολύ ευχάριστο είναι. Για πες μας λοιπόν τι γίνεται έτσι ευχάριστα. Θύμισε μας την υπόθεση, ποιοι είναι ποιοι και γιατί. Ουσιαστικά είναι η ιστορία τριών νέων ανθρώπων, μιας γυναίκας και δύο ανδρών. Υπάρχει και ένας τρίτος άντρας που είναι ένας παιδικός της φίλος, που και
Οι τρεις είναι καλλιτέχνες. Ο ένας είναι ζωγράφος, που γίνεται αργότερα πολύ διάσημος ζωγράφος. Ο άλλος είναι θεατρικός συγγραφέας, που γίνεται πολύ διάσημος θεατρικός συγγραφέας. Και αυτή είναι διακοσμήτρια. Και είναι και η εποχή που έχει ξεκινήσει να υπάρχει και αυτό το επάγγελμα. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν διακοσμητές. Και είναι μια εποχή που και η γυναίκα μπαίνει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Αρχίζει πια να πατάει στα πόδια της, οπότε αρχίζει να ασχολείται και με τη σεξουαλικότητά της. Γιατί μέχρι τότε οι γυναίκες υπήρχε ο παραδεδομένος τρόπος, το ανδρόγυνο, ο γάμος. Οπότε είναι μια εποχή που αρχίζει να αμφισβητείται και αυτό. Γιατί η γυναίκα πια είναι πιο δυναμική, οπότε μπορεί να αρχίζει να τα αμφισβητεί όλα. Είναι η εποχή της ψυχανάλυσης. Και το έργο έχει να κάνει πολύ και με την... με τους τρόπους που ψάχνουμε ώστε να είμαστε ευτυχισμένοι, την επαγγελματική επιτυχία, την προσωπική επιτυχία, και μέσα από την πορεία αυτών των τριών ανθρώπων βγαίνουν όλα αυτά. Είναι στην αρχή και οι τρεις. Θέλω να πω, αυτή η κοπέλα με έναν θα τα έχει, δεν μπορεί να τα έχει με δύο. Στην αρχή είναι με τον ζωγράφο. Μετά τον αφήνει. Και μετά τον αφήνει και πηγαίνει με τον θεατρικό συγγραφέα, και στο τέλος δεν μπορώ να πω τι. Όχι, αλλά τον αφήνει και πηγαίνει με τον θεατρικό συγγραφέα, αλλά όλος υπάρχει στη ζωή της κάπως, με κάποιο τρόπο. Όχι. Δεν τον βλέπουμε καθόλου. Το έργο διαδραματίζεται σε τρεις μητροπόλεις, στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Και η συγκεκριμένη γυναίκα κάθε φορά που αλλάζει άντρα, αλλάζει και χώρα. Όχι απλώς πόλη και πρωτεύουσα. Μεγάλη και αλλαγή. Ναι, και είναι και οι τρεις πολύ σημαντικές πρωτεύουσες της εποχής. Έχει σημασία να μάθουμε γιατί χωρίζει με τον πρώτο ή γιατί χωρίζει με τον δεύτερο? Παίζει ρόλο μέσα στο έργο ή δεν? Νομίζω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, όταν της δίνεται ένας ρόλος και η άλλη την παγιώνουν σε μια κατάσταση, αυτή θέλει να την τεινάξει και να πάει παραπέρα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με καθαρά δικούς της λόγους υπαρξιακούς, που ψάχνει να βρει και αυτή το ρόλο της. Ποιος είναι ο πιο σωστός ρόλος μέσα στον οποίο μπορεί να νιώσει ευτυχία. Και γι' αυτό και το ονομάσαμε ο καλύτερος τρόπος να ζει στο έργο, γιατί στα αγγλικά είναι Design for Living ο τίτλος. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, γιατί θα πρέπει να αρχίσω να λέω όλη την υπόθεση του έργου, οπότε δεν θα έχει ενδιαφέρον κάποιος να το δει. Ξεκινήσατε? Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες. Α, τόσο ναι, πολύ. Έχουμε άλλο 1 μήνα ακόμα, για 3 μήνες είναι η παράσταση. Και πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και ελπίζω να συνεχίσει και έτσι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Γιατί δεν παντρεύεσαι τον Νόρτο? Είσαι αστείος, Έρνεστ. Απ' έξω άνθρωπος του κόσμου και από μέσα μια συντηρητική μοντό με ευρυμένο κουφί. Στην παράσταση «Ο καλύτερος τρόπος να ζεις», η Φέη Ξυλά έχει μια χαοτική έκρηξη ερωτικής επιθυμίας και για τους τρεις άνδρες του έργου. Έχει σχέση αλλά ερωτοτροπεί και με τους φίλους της, καταργώντας κάθε ηθικό κανόνα με σκοπό να βρει τον ιδανικό έρωτα. Ως γυναίκα είναι ερωτεύσιμη, είναι πολύ γοητευτική η γυναίκα. Μπράβο στον Κωνσταντίνο, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ζεστός, πολύ φιλικός, με μεγάλη αγκαλιά. Ξέρει να αγαπάει, ξέρει να δίνει και να δίνεται. Μ' αρέσει πολύ στη Φέη το χιούμορ της. Έχει απίστευτο χιούμορ. Είναι πάντα ευχάριστη, πάντα με χαμόγελο. Κρυώνει συνέχεια η Φέη, άρα αυτό είναι ένα καλό πάτημα για να την κοροϊδεύουμε. Ναι, για να την πειράζουμε. Όχι να την κοροϊδεύουμε. Γάμο σημαίνει παιδιά, σπίτι, οικογενειακές επισκέψεις, επιβίωση. Τα παιδιά δεν μου λένε τίποτα. Μόνιμη κατοικία δεν επιθυμώ να αποκτήσω. Οι οικογενειακές επισκέψεις μου προκαλούν πονοκέφαλο και μια χαρά επιβιώνω και μόνη μου. Όταν ο άντρας της, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, έβλεπε το έργο, πώς ένιωθες εσύ εκείνη τη στιγμή? Μας κάλεσε και σπίτι του. Όχι, εντάξει, δεν νιώθαμε κάπως, γιατί έτσι το έργο, έτσι όπως είναι σκηνοθετημένο, ξέρεις, δεν γίνονται πράγματα και θάματα. Η Φέη δεν ξέρω πώς ένιωθε. Ο Κωνσταντίνος έρχεται σε πάρα πολλές παραστάσεις και σε πρόβες. Σίγουρα είναι κάτι αμήχανο για μας, αλλά τα παιδιά είναι τόσο ανοιχτά σε όλο αυτό, είναι τόσο μέσα στο χώρο του θεάτρου, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και πώς λειτουργεί, που μας κάνανε να νιώσουμε πάρα πολύ άνετα με όλο αυτό. Εσύ αγαπάς τον Νότο, εγώ αγαπάω τον Νότο, εγώ το αγαπάει εμένα, εγώ το αγαπάει εσένα. Τι πιο απλό, αν του το πούμε έτσι απλά. Δεν δείτε το θέμα να μην του το πούμε δηλαδή. Ούτε να το συζητάς. Ναι, θα μπορούσαμε να προσποιηθούμε. Ότι μόλις ήρθες και για κάποιο λόγο δεν συναντηθήκατε στον δρόμο. Ο καλύτερος τρόπος να ζεις, νομίζω, είναι να αγαπάς, να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και
και να μην έχεις τύψεις. Κάντε έρωτα με όποιο τρόπο βρείτε και θέλετε. Τον ιδανικό προσωπικό τρόπο του καθενός. Πόσο θα ήθελα, λέει, να ήμουν κάπου αλλού. Να ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Να μια κυρία έξω καρδιά, κάπου στην επαρχία. Με σύζυγο, παιδιά. Μια κουζίνα γεμάτη μπαχαρικά. Να έτρεμα το Θεό, τα κουτσομπολιά. Τι πρέπει να έχει ένας άντρας για να γοητεύσει τη Φέη Ξυλά? Α, είναι πολύ απλό. Να είναι ο Κωνσταντίνος. Δεν την έχω καταλάβει πολύ. Και βέβαια, ξέροντας τι είναι με τον Κωνσταντίνο, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να μιμηθεί τον Κωνσταντίνο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να γοητεύσει τη Φέη, γιατί μου φαίνεται εμένα πολύ ερωτευμένη η Φέη με τον άντρα της, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Η πιο σημαντική αιτία από όλες. Μπορώ να την ακούσω. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ! Τον αγαπώ! Τον αγαπώ! Ποιον αγαπάς αυτό το έργο, γιατί αφού τέλος πάντων... Και τους τρεις τους λατρεύω. Α, τέλεια. Αναημίωρο φαντάζομαι. Ναι. Στο τέλος παντρεύεται τον παιδικό της φίλο. Δεν είναι το τέλος του έργου αυτό. Κάποια στιγμή παντρεύεται τον παιδικό της φίλο. Και νομίζω ότι παντρεύεται, η συγκεκριμένη γυναίκα παντρεύεται αυτόν γιατί δεν είναι μαζί του ερωτευμένη. Μιλάει για μια εποχή που οι γυναίκες βγήκαν από το καβούκι τους. Ναι. Και πολύ... πολύ έντονα. Όποτε γίνεται αυτό, ο άνθρωπος κάνει άτσαλες κινήσεις. Ναι, δηλαδή, εκεί που ήταν κλεισμένος μια ζωή στο σπίτι του, αρχίζει και λέει: τον αγαπώ, θέλω να κάνω αυτό, να ζήσω, να φύγω. Να... Τα απορρίπτω όλα, τα βάζω σε όλα χ. Ξαφνικά όλα τα παλιά δεν έχουν καμία αξία, ενώ μπορεί να μην είναι έτσι. Ναι. Και μπορεί η ουσία να μην είναι εκεί. Σαν ένας έφηβος, δηλαδή, που ξαφνικά ενηλικιώνεται. Που δίνει πανελλαδικές. Μπράβο, αυτό είναι μεγάλη καταπίεση. Παρ' όλα αυτά, αυτή την κοπέλα, έτσι όπως είναι, τη ζηλεύεις? Εκτός από τον ενθουσιασμό της που είναι σίγουρο ότι είναι αξιοζήλευτος. Νομίζω ότι το σίγουρο με αυτή τη γυναίκα είναι ότι το μόνο σταθερό στη ζωή της είναι αυτή που αγαπάει πραγματικά. Και με αυτούς είναι στο τέλος. Αυτό καταλαβαίνει μέσα της ότι θέλει. Και αυτό το ζηλεύω και ελπίζω να το έχω κι εγώ στη ζωή μου. Να είσαι με αυτούς που αγαπάς. Ναι. Και να μην μπαίνουν άσχετοι να θολώνουν αυτή την εικόνα, κατά μία έννοια. Ναι, και να μην τη θολώνεις και μόνος σου πολλές φορές την εικόνα. Γιατί πολλές φορές και αυτούς που αγαπάς και ξέρεις ότι τους έχεις δίπλα σου, δεν τους βλέπεις και ψάχνεις κάτι άλλο. Είναι αυτό το ανικανοποίητο που έχουμε όλοι μας. Είχα την εντύπωση, σαν εικόνα πάντα μιλώντας, γιατί δεν σε έχω ζήσει, ότι είσαι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Ναι. Που αυτό το έργο δεν είναι καθόλου. Έχω καταρχήν, οπτικά, έτσι όπως τη βλέπουμε και με αυτά τα μαλλιά, ταιριάζει πάρα πολύ με την εποχή και το έργο. Mm. Θα μπορούσε να είναι μία Αγγλοσάξον, μία Αγγλίδα, μία Αμερικάνα, συνήθως για Άγγλους γράφει, έγραφε ο Κάουερ. Ναι. Εκείνης της εποχής, ένα flapper girl όπως λέγονται. Χαίρομαι δηλαδή, πολύ που φαίνεται έτσι. Ξέρεις, των καλλιτεχνών, της ζωής, της μποέμικης. Ναι, της μποέμικης ζωής που τότε... Μία γυναίκα που σπουδάζει στο Παρίσι, ταξιδεύει για την εποχή, και για την εποχή της ήταν μπροστά, ήταν από αυτές τις πρωτοπόρους, ας πούμε. Θεωρώ ότι κανένας καλλιτέχνης δεν είναι συντηρητικός. Και νομίζω ότι και γι' αυτό ο Κάουαρντ έχει γράψει αυτό το έργο, διαδραματίζεται ανάμεσα, όλα αυτά συμβαίνουν ανάμεσα σε καλλιτέχνες. Mm. Και πάντα στους καλλιτεχνικούς χώρους υπάρχει ο χώρος και για ακραία πράγματα και για νέα πράγματα, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καλά ή κακά. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες διατηρούν μία επαφή με την παιδικότητά τους και αυτό τους κάνει πάντα να είναι πιο μπροστά. Δεν εννοώ πιο μπροστά, πιο έξυπνοι, πιο... να είναι πιο ανοιχτοί μάλλον σε πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν καλλιτέχνες, οι οποίοι, για παράδειγμα, οι οποίοι είναι άνθρωποι που μοιάζουν με υπάλληλοι. Δηλαδή, ξέρουν αυτό το επάγγελμα. Δεν έχουν απαραίτητα μία τρέλα. Μερικές φορές παριστάνουν ότι είναι και λίγο πιο. Κατάλαβες. Ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να είσαι παράξενος ή τρελός ή να είσαι ιδιόρυθμος για να είσαι καλλιτέχνης. Νομίζω όμως ότι είναι και η ουσία της δουλειάς μας που έχει μία παιδικότητα και πρέπει να είσαι ανοιχτός. Mm-hmm. Οπότε, αν δεν το έχεις, δεν σημαίνει ότι στη ζωή σου κάνεις συνέχεια τρέλες, αλλά σίγουρα έχεις μία επαφή με αυτό το κομμάτι σου. Συνεχής επαφή. Αισθάνεσαι ότι σε κοιτάνε καμιά φορά από κάτω κάποιοι από τους θεατές περίεργα, γιατί έχουν αυτή την εικόνα που σου είπα για σένα, την πολύ συγκεκριμένη, σε κάποιες σκηνές, σαν και αυτές που ήταν τώρα, ναι, και εμείς, που παίζεις με τους πρωταγωνιστές, που κάθεσαι πάνω τους,
που πλώνεις τα πόδια σου, αισθάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να τους φαίνεται λίγο περίεργο που βλέπουν τη Φέη. Έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους, μέσα από τηλεόραση μιλάω, έτσι. Ναι, ναι. Σαν εικόνα πάντα πλέον. Όχι, γιατί ξέρεις τι, αν το αισθανόμουν αυτό, μπορεί να μην μπορούσα να τα κάνω. Αν καθόμουν να σκέφτομαι τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Να μην μου ήταν εύκολο να. Έχετε το χρόνο να επεξεργαστείτε το είδος κοινού που έρχεται, δηλαδή να καταλάβεις με την πείρα σου αν αυτό το κοινό είναι το κλασικό θεατρικό κοινό που πηγαίνει σε παραστάσεις αστικές, ας πούμε, όπως αυτή, ή αν έρχονται και άνθρωποι που σε ξέρουν από την τηλεόραση, γιατί 2 εκατομμύρια νομίζω βλέπουν το σύριαλ. Το σύριαλ, ναι. Το βλέπουν πάρα σίγουρα πολύ. Σίγουρα έρχονται και άνθρωποι που τη βλέπουν στη τηλεόραση. Αν ναι, μπορεί σίγουρα να το διακρίνει και να καταλάβει από τη σύσταση του κοινού ότι σήμερα έχουμε ένα κοινό το οποίο έρχεται μάλλον περισσότερο από το σύριαλ και λιγότερο για το έργο το ίδιο. Όχι, αλλά μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα η παράσταση είναι διαφορετική ανάλογα με το κοινό, γιατί υπάρχει αυτή η επαφή. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω απόλυτα αν έχουν έρθει από το σύριαλ ή αν είναι θεατρικό κοινό. Συνήθως παρακολουθούν με πάρα πολύ ενδιαφέρον το έργο. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να δεν συμβαίνει κάτι περίεργο για να καταλάβω ότι αυτό το κοινό μάλλον δεν βλέπει θέατρο, με έχει δει στην τηλεόραση. Μπορεί και να έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό το κοινό, διότι δεν είναι και τόσο εξοικειωμένο με όλα αυτά τα έργα. Ναι, για μένα οποιοδήποτε έρθει στο θέατρο έχει ενδιαφέρον και είναι χαρά μου να έρθει, είτε παρακολουθεί συστηματικά, είτε είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Mm. Και αυτό κέρδος είναι το να έρθει ένας άνθρωπος, ακόμα και αν σε έχει δει στην τηλεόραση. Ούτε σημαίνει ότι είναι υποδέστερο κοινό επειδή σε βλέπει στην τηλεόραση και ήρθε. Μπορεί μετά από αυτό να πάει να δει άλλες 5 παραστάσεις, αν του αρέσει. Καλό θα είναι. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά, όχι. Μπορώ μόνο να καταλάβω όταν είναι πιο νέος κόσμος ή πιο μεγάλες ηλικίες. Εκεί συνήθως υπάρχει μια διαφορά και στις αντιδράσεις. Για πάμε σε διαφημίσεις.